του ποινικού κώδικα, το οποίο είναι προς νομοθέτηση αυτή τη στιγμή, για η παραχάραξη και η πλαστογραφία των εισιτηρίων να ισοδυναμεί με την πλαστογραφία και την παραχάραξη των γραμματοσύμων. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο επανέφερα ένα αίτημα που έχουν οι υπηρεσίες του οργανισμού, γιατί και εγώ δεν είμαι νομικός, οι υπηρεσίες του οργανισμού Πάγιο, να επανέλθει όπως ήταν μέχρι το 1994 το εισιτήριο, η αποφυγή εισιτηρίου να είναι πλημέλημα αντί για πτέσμα. Άρα οφείλω το υποστηρίζετε, να σας πω άρα ότι το και, υποστηρίζετε μέχρι και σήμερα αυτό. Μια στιγμή. Όχι, δεν το υποστηρίζω. Δεν το υποστηρίζω. Το απλά και ήμουν πολύ ξεκάθαρο στη Βουλή. Ήμουν πολύ ξεκάθαρο στη Βουλή και μάρτυρες και είναι και οι βουλευτές που έχετε σήμερα στο πάνελ, ότι είπα σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να συλλάβουμε ή να βάλουμε στη φυλακή κανέναν, αλλά πρέπει ως κοινωνία επίσης να αποφασίσουμε τι θα γίνει με την εισιτηριοδιαφυγή. Η εισιτηριοδιαφυγή κοστίζει 50 εκατομμύρια, 40 με 50 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο από τις κοινωνίες και επηρεάζει τους φτωχούς ανθρώπους. Και μάλιστα αυτό είναι ένα αίτημα που είχε ο οργανισμός έτσι από παλιά υπηρεσιακά να επανέλθει στο 1994, όπου και τότε κανένας δεν είχε πάει φυλακή για αυτό το ζήτημα. Και είναι πολύ κρίσιμο να δούμε και τι μας οδηγεί σε αυτό. Διότι όταν έχουμε καταργήσει τους εθελοντές ή κεφαλοκυνηγούς, όπως τους λέμε, όπως τους λέει ο καθένας, στην ΟΣΥ και δεν γίνεται έλεγχος, για παράδειγμα, που καλά έγινε, ήταν και δική μας πρόταση, είναι πρόταση που έχω καταθέσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ναι. Αλλά αυτό πρέπει να αντικατασταθεί από κάτι. Και εμείς το σχέδιο δράσης αυτό, το οποίο έχουμε υποστηρίξει, για τον έλεγχο κιόλας, αλλάζουμε και τη φιλοσοφία. Μάλιστα, θέλουμε να γίνει αποτρεπτικός, να το σημειώσουμε αυτό. Πόσο καιρό είστε εκεί στον ΟΑΣΑ? Εγώ είμαι 20 μήνες. Και σε αυτούς τους 20 μήνες γλιτώσαμε 800 απολύσεις. Ο κύριος Υπουργός λέει ότι πρέπει να αλλάξετε. Σας πέρασε από το μυαλό ότι να πήγετε μόνος σας ή περιμένετε να σας απομακρύνουμε? Ποιος ήταν, κύριε Δημητριάδη, πριν? Κοιτάξτε, από σας. Εγώ είμαι ποιος στη διάθεση. Πριν από σας, ποιος ήταν, κύριε Δημητριάδη? Όταν... Ποιος ήταν πριν από σας? Πριν από σας ποιος ήταν? Ήταν ο κύριος Δελούκας. Μάλιστα. Ο κύριος Δελούκας. Τι θα πει? Ναι. Τέλος πάντων, είπε ότι οι συγκοινωνίες έχουν χάλει. Εγώ δεν πιστεύω. Και εσείς ευθύνη. Να σας πω. Εγώ δεν πιστεύω ότι οι διοικήσεις των οργανισμών πρέπει να αλλάζουν και να ξυλώνονται κάθε φορά που αλλάζει ο Υπουργός. Να κρίνονται με το έργο τους. Σε αυτό το έργο λοιπόν, εμείς υπογράψαμε το ηλεκτρονικό εισιτήριο και το ξεκινήσαμε. Εντάξει, λοιπόν, okay. Εντάξει, σαφές. Εντάξει, λοιπόν. Κάναμε πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ο Υπουργός δεν τα βλέπει έτσι. Βλέπει ότι έχετε αφήσει χάλι πίσω σας και έχετε ευθύνη. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Να δούμε ποιο είναι το χάλι. Ναι. Ευχαρίστως, να το ξεκαθαρίσουμε. Αλλά πρέπει επίσης να έχουμε και το έργο το οποίο προσφέρουμε. Σε ωραία. Αυτό το τομέα. Κανονικά πάντως, επειδή ζούμε σε μια χώρα όλοι εδώ πέρα, κανονικά και σύμφωνα με τα ήθη και τα έθιμα που υπάρχουν, όταν σε διορίζει μια κυβέρνηση και μετά αλλάζει η κυβέρνηση και δεν μπορείς να συνεργαστείς και με τον Υπουργό, φεύγεις. Κανονικά λέω τώρα. Εμείς έχουμε. Λάθος κάνω, κύριε Θεοχάρη. Και εγώ προσωπικά είμαι στην απόλυτη διευκόλυνση του Υπουργού. Προφανώς θα γίνει οποιαδήποτε αλλαγή. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Σε μια διοίκηση και δεν μπορείς να συνεργαστείς με τον Υπουργό, δεν γίνεται. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Δημητρία, θα τα πούμε πάλι.